Κυρίες, κύριοι συνάδελφοι, υπό συνθήκες κρίσιμες για την κοινωνία, την πατρίδα μας, τους Έλληνες πολίτες, συζητούμε για τον προϋπολογισμό μιας κυβέρνησης η οποία οδηγήθηκε στην σύμπτυξή της εξαιτίας μιας κεφαλαιόδους και ουσιαστικής αναγκαιότητας. Η κυβέρνηση Παπαδήμου, για να θυμηθούμε και τον Κώστα Βάρναλη, είναι τέκνο της ανάγκης. Μιας ανάγκης που επευλήθη από την διετή διακυβέρνηση της χώρας από το ΠΑΣΟΚ και με τα αποτελέσματα τα οποία αυτή επέφερε στον τόπο. Μιας ανάγκης που εάν είχαμε ακουστεί, εάν είχε ακουστεί η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρός της σχετικά με τη σύμπτυξη συγκεκριμένου οικονομικού προγράμματος, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτήν. Μιας ανάγκης που δυστυχώς σήμερα όλοι σε αυτή την αίθουσα, πέρα από κραυγές και μεγαλόστομες διακηρύξεις, συναισθανόμενοι το καθήκον μας απέναντι στον τόπο και οδηγούμενοι στο μέλλον, σε ένα μέλλον που πρέπει να προκύψει μέσω αυτού του μεταβατικού σχήματος, μέλλον το οποίο πάνω απ' όλα είναι η απόφαση του ελληνικού λαού, ερχόμαστε σήμερα για να διατυπώσουμε απόψεις και θέσεις για αυτή την μικρής διάρκειας κυβέρνηση. Αποτελεί μιας πρώτης τάξης ευκαιρία η συζήτηση αυτού του προϋπολογισμού, ενός προαναγγελθέντος με υπομεταβολή προϋπολογισμού, προκειμένου να συζητήσουμε για το τι μέλη γενέστε το επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να απαντήσουμε σε αυτό που ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες, οι συμπολίτες μας στις περιφέρειές μας μας λένε σχετικά με τη χρεοκοπία μας. Πράγματι, ένα σοβαρό ερώτημα που πρέπει να τεθεί από όλες τις πολιτικές δυνάμεις όλων των πτερήγων είναι πότε χρεοκοπεί μια κοινωνία. Μια κοινωνία χρεοκοπεί όταν οι δεσμοί και οι θεσμοί που την συνέχουν έχουν ατονίσει. Όταν ο κεντρικός πόλος, ο πυρήνας της, βρίσκεται σε πρόβλημα. Και όταν αυτός ο πυρήνας, και μιλώ για την πατρίδα μας, δυστυχώς, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το κράτος. Όταν λοιπόν το κράτος χρεοκοπεί, χρεοκοπεί και η κοινωνία, φοβούμαι ότι στα μάτια των συμπολιτών μας, στα μάτια των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι με αγωνία κοιτούν την επαύριον, πράγματι οδηγείται σε χρεοκοπία αυτή η κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε μια αλλαγή. Μια αλλαγή συνθήκων, μια αλλαγή προσανατολισμού, μια αλλαγή πορείας. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση Παπαδήμου, η οποία ως απεκδιόμενη οποιοδήποτε κομματικού μανδύα, παρά τους 49 δεσμούς που έχει με το παρόν πολιτικό σύστημα, τους 49 υπουργούς εννοώ, μπορεί να καταφύγει και να δώσει κάποιες τέτοιες ευίωνες προοπτικές, τουλάχιστον ως διακηρύξεις. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας, οι πολίτες, η πατρίδα μας, στον σοβαρό κίνδυνο τον οποίο διακατέχεται, πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ερώμενοι στο ύψος των περιστάσεων, να δώσουμε την λύση και του τι θα κάνουμε στο μέλλον. Ένα μέλλον το οποίο μπορούμε να το προδιαγράψουμε ευίωνο, να φωτιστεί η ελπίδα, όπως είπε και ο εισηγητής του κυβερνώντος κόμματος, εάν είμαστε αληθινοί πρώτα-πρώτα με τους εαυτούς μας. Εάν δείξουμε σε όλους και κυρίως στην ευρωπαϊκή κοινότητα, της οποίας, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, ο κύριος Βενιζέλος, έχουμε καταστεί το επίκεντρο της ευρωπαϊκής αμηχανίας κατά τη συζήτηση της ψήφου εμπιστοσύνης, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να τους δείξουμε ότι πλέον έχουμε σοβαρευτεί. Ότι πλέον πρέπει να πάψουν αυτές οι πολιτικές οι οποίες τόσα χρόνια έχουν γίνει, με την υπέρογγη φορολογία που απομιζά τον μόχθο του ελληνικού λαού και το μέλλον του και το αίμα του, θα έλεγα, να κοιτάξουμε χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, διότι διαφορετικά δεν επιτυγχάνεται το ποθούμενο αποτέλεσμα. Με μεγάλη φορολογία και με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το οποίο προσδοκά σήμερα μια οικονομική πολιτική. Και αυτό φαίνεται. Όλοι σας οι δείκτες έχουν πέσει έξω. Το δημόσιο χρέος έχει αυξηθεί σε αυτή την διετία σε τεράστια μεγέθη και όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν αυτή την άσχημη προοπτική για την πατρίδα μας πρέπει επιτέλους να αλλάξουν. Πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πρέπει να γυρίσουμε στις πρωτογενείς δυνάμεις που ακόμα διαθέτει αυτός ο τόπος. Πρωτογενείς δυνάμεις που τις έχουμε αφήσει στο περιθώριο, μέσα σε ένα κρατικοδίαιτο πολιτικό σύστημα, το οποίο πρέπει αυτή την κρίση να το διαλύσει. Ένα σύστημα το οποίο μπορεί την παιδεία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον να το αναδείξει σαν πρωταρχικές παραγωγικές μονάδες της πατρίδας μας,
ούτως ώστε να βγούμε με επιτυχία μπροστά. Ο πολιτισμός, το περιβάλλον και η παιδεία, όπως είπα, μπορούν να αποτελέσουν την βαριά βιομηχανία της πατρίδας μας, την κινητήρια οστική δύναμη προς τα εμπρός. Όταν όμως ο αγροτικός τομέας παρουσιάζει αυτό το χαμηλό ισοζύγιο, όταν οι εισαγωγές βοήου κρέατος, αν θέλετε, που μπορούσε η χώρα μας να είναι πρωτοπόρος στην κτηνοτροφική παραγωγή. Αλλά πώς να είναι πρωτοπόρος όταν ακόμα για τους εξηλεκτρισμούς των ποιμνιοστασίων υπάρχουν προβλήματα γραφειοκρατικά. Όταν λοιπόν εισάγουμε το 70% του βοήου κρέατος, όλοι οι συνάδελφοι της ελληνικής περιφέρειας τα γνωρίζουμε αυτά, παραβιάζω ανοιχτές πόρτες λέγοντάς τα αυτά. Όταν το λάδι και τα εσπεριδοειδή βρίσκονται σε αυτές τις εξευτελιστικές τιμές. Όταν οι Ιταλοί αγοράζουν το ελληνικό ελαιόλαδο χύμα για να βελτιώσουν το δικό τους λάδι. Πώς θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε μπροστά στα μάτια την ελληνική περιφέρεια. Όταν άλλωστε ο χυμαζόμενος αστικός πληθυσμός προσπαθεί να γυρίσει πίσω στην ελληνική περιφέρεια, πίσω στις ρίζες του. Με τι προοπτική θα γίνει αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η συγκεκριμένη κρίση μπορεί να αναδείξει αυτές τις περιπτώσεις. Όταν ο Υπουργός Πολιτισμού μιλάει για ζητήματα τα οποία δυστυχώς μόνος διακηρύξεις ακόμα είναι. Τι έχει να μας πει για τα κλειστά μουσεία, τι έχει να μας πει για τους χορταριασμένους αρχαιολογικούς χώρους, τι έχει να μας πει για τους αρχαιοφύλακες, των οποίων η πρόσληψη είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό και ακόμη είναι απλήρωτη. Οι άνθρωποι αυτοί, οι φύλακες των αρχαιοτήτων, θα κάνουν Χριστούγεννα απλήρωτη. Όταν ευληματικοί αρχαιολογικοί χώροι της χώρας μας, όπως το κάστρο του Γερακείου, κύριε Υπουργέ, δεν έχει φύλακα και είναι κλειστό. Και άλλοι τόσοι αρχαιολογικοί χώροι σε όλη την χώρα. Όταν ζητήματα που άπτονται αυτής καθεαυτής της βαριάς βιομηχανίας που ακόμα που είναι ο πολιτισμός, το ασύγκριτο πλεονέκτημα της χώρας, όταν άπτονται αυτών των πολιτικών και είναι τελικά ο φτωχός συγγενής. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε και πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση, η οποία, αν θέλετε για ελάχιστα δευτερόλεπτα κύριε Πρόεδρε, αυτή η συζήτηση μπορεί να αποτελέσει μια πρώτη τάξη ευκαιρία προκειμένου να προχωρήσουμε μπροστά. Και κλείνω με ένα σοβαρό ζήτημα. Το ζήτημα των λαθρομεταναστών και της γενικότερης εγκληματικότητας η οποία συνέχει κυρίως στην ελληνική περιφέρεια. Με γνωρίζουν οι περισσότεροι εκ των συναδέλφων, δεν διέπομαι ούτε από τάση ακραίων τόνων, ούτε από τάση, αν θέλετε, υπερβολών κατά την ρητορική έκφραση σε αυτό το βήμα. Αλλά αυτό το οποίο πλέον συμβαίνει, όταν μόνο τον μήνα Οκτώβριο να έχουν περάσει 10.000 λαθρομετανάστες από τον Εύρο, όταν το έγγραφο το οποίο προμηθεύονται για 30 μέρες οι άνθρωποι αυτοί. Κύριε Λεβάκη, αυτό είναι άλλο θέμα. Ολοκληρώστε, παρακαλώ τώρα. Αποτελεί ουσιαστικά έγγραφο παραμονής αυτών στην χώρα και πρόθεσή σου στην Αθήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι η ελληνική περιφέρεια, κυρίως αλλά και τα αστικά κέντρα, βρίσκονται σε ειδικές συνθήκες οι οποίες μεταβάλλονται μέρα με τη μέρα. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι και σε αυτό τον τομέα, τον τομέα της εθνικής κυριαρχίας, γιατί περί εθνικής κυριαρχίας μιλάμε όταν δεν υπάρχει. Κύριε Δαβάκη, κύριε είμαστε Πρόεδρε, στα 8 λεπτά και τελειώνω, κάτι. Τελειώνω. Δεν υπάρχει ενοχή άλλη. Περί εθνικής κυριαρχίας μιλάμε, αντιλαμβάνεστε ότι από εκεί και μπρος, όταν τα σύνορά μας βρίσκονται σε αυτή τη σχετικοποίηση, αν θέλετε, εις ροής των λαθρομεταναστών, πρέπει με ειδικό τρόπο, με ειδική, αν θέλετε, ματιά να το δει η παρούσα κυβέρνηση. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, για να μην καταχρώμε τον χρόνο, παρότι συνέβη και με άλλους συναδέλφους, αλλά δεν υπήρξε το ανάλογο κουδούνισμα. Εγώ ανέλαβα τώρα και τελείωσα. Σας ακούω, αλλάξατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι, κλείνω με αυτό, ότι η κυβέρνηση Παπαδήμου έχει δυνατότητα να βάλει το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Να δημιουργήσει μια προοπτική ξεκαθαρίσματος όλων εκείνων των παραπετασμάτων τα οποία τόσα χρόνια μας συνήχαν. Και νομίζω ότι κατά τούτο η στήριξη της ως τέκνο της ανάγκης, όπως είπα, είναι επιβεβλημένη. Ευχαριστώ.